της ΑΕΚ με την Ξάνθη. Είναι η σημαντική αυτή φάση του πέμπτου λεπτού που εδώ ο διαιτητής, ενώ βλέπει τον παίκτη που βρίσκει την μπάλα, με το στήθος δηλαδή, και ο βοηθός βλέπει κάτω, αφήνει το παιχνίδι και στη συνέχεια όταν η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα θα δώσει χέρι, φάουλ, ότι έπαιξε ο παίκτης της ΑΕΚ. Δηλαδή αφήνει τη φάση να εξελιχθεί. Ναι. Και μετά, αφού μπαίνει το γκολ, επανέρχεται. Τώρα, ή του είπε κάτι ο βοηθός το πιο πιθανό, γιατί... Ναι, αλλά ούτε ο βοηθός αντιδρά. Ούτε ο βοηθός αντιδρά. Εάν έβλεπε κάτι ο διαιτητής, όπως εμείς έχουμε την εικόνα παγωμένη, θα έπρεπε να σφυρίξει ακαριέα. Όχι να αφήσει τη φάση. Ο βοηθός δεν βλέπουμε να σηκώνει σημαία με αυτή την κίνηση που έχει φύγει μπάλα πλέον από το σώμα του παίκτη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την περίπτωση. Και όταν μπαίνει το γκολ, τότε και σημειώνεται... ο βοηθός ενεργοποιείται και ο διαιτητής. Ναι. Και βλέπουν το χέρι. Και δίνουν χέρι, το οποίο εδώ για θα δούμε πιο καθαρά. Μπορεί η κίνηση του χεριού να μην μας παραπλανεί και θα πρέπει, αυτό που έλεγα και χθες το βράδυ, οι κινήσεις των παικτών της Ξάνθης, είναι σημαντικό αυτό που λέω, ότι οι αντιδράσεις δηλαδή, οι οποίες δεν υπάρχουν. Δεν διαμαρτύρονται. Άρα θεωρώ ότι είναι κανονικότατο το γκολ και δεν υπάρχει καμία παράβαση. Λοιπόν, άλλωστε, τα είπα και προηγουμένως όσον αφορά την πρώτη... Ναι. Διαιτητής Κομίνης, βοηθός Χαρίσης. Ο κύριος Χαρίσης από τα Γρεβενά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, από τα Γρεβενά, πράγματι. Και... ο κύριος Μαυρόπουλος, που ήταν παρατηρητής, δεν συμφωνεί μαζί σας. Τώρα... βάζει πολύ καλό βαθμό.